μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τον έχουμε γνωρίσει όλοι και τον έχουμε αγαπήσει μέσα από τη δημοσιογραφική του δουλειά, από την τηλεοπτική του παρουσία. Τον γνωρίσαμε και από ένα θορυβόδες, θα έλεγα, σύντομο μάλλον, πέρασμα από την πολιτική. Τώρα είναι δημοσιογράφος και πάλι και δίνει το δικό του αγώνα στο δικό μας μετερίζει. Σταύρο Θοδωράκη, καλησπέρα. Λέω δημοσιογράφος γιατί δεν ξέρω τι άλλο κάνεις, γιατί τα κάνεις και τόσο γρήγορα που μπορεί αύριο να κάνεις κάτι διαφορετικό, έτσι. Ναι, να ξαφνιαστώ κι εγώ. Αυτό έχει σημασία. Να ξαφνιάζεις και τον ίδιο στον εαυτό. Ναι, δημοσιογράφος είναι ο τίτλος που επιλέγω από όλα αυτά που λες. Δημοσιογράφος είναι ο τίτλος που επιλέγεις και δημοσιογραφείς ήδη. Έχεις στραφεί στην δουλειά που σε ανέδειξε και αγάπησες, έτσι. Ναι. Ανακαλύπτοντας μια καινούργια αγάπη που είναι τα podcast, δηλαδή τα ηχητικά ντοκιμαντέρ, με μια μεγάλη παρέα. Θα τα πούμε μάλλον στη συνέχεια. Προφανώς θα τα πούμε. Μια ωραία μεγάλη παρέα που κάνουμε καινούργια πράγματα. 5 χρόνια κράτησε ο κύκλος της πολιτικής. 5 χρόνια. 5 χρόνια για τα οποία έχεις μετανιώσει. 5 χρόνια τα οποία, αν γύριζες τον χρόνο πίσω, θα τα αξιοποιούσες στη δημοσιογραφία ή 5 χρόνια τα οποία τα γούσταρες, για να το πω απλά. Όχι, τα γούσταρα. Μπήκαμε πολύ πάθος. Σου θυμίζω ότι όταν μπήκα εγώ στην πολιτική, μιλάμε για το 2014, η Ελλάδα ήταν σε πόλεμο. Ήταν στα πρόθυρα εφηλίου. Ήταν από τη μία η στενόμυαλη συντηρητική, από την άλλη οι ελαφρόμυαλοι λαϊκιστές. Υπήρχε μια τρομερή σύγκρουση. Και όχι μόνο πολιτικά, κοινωνικά, στους δρόμους, στις πλατείες. Και είπα κι εγώ, ρε παιδιά, ας αφήσουμε το καυγά να μιλήσουμε για την ουσία του προβλήματος. Η Ελλάδα χρεοκοπεί, τι μπορούμε να κάνουμε. Και μια θητεία ήταν για μένα. Απλώς κράτησε λίγο παραπάνω, κράτησε 5 χρόνια. Τώρα εκ των υστέρων, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, πώς σου μπήκε αυτή η ιδέα? Το λέω αυτό γιατί σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, που δεν ήμασταν συνεργάτες σου ή φίλοι σου, ήρθε τελείως ξαφνικό. Ναι. Ήταν κάτι που σου ήρθε και εσένα ξαφνικά, ήταν κάτι το οποίο το σχεδίαζες χρόνια και λες, τώρα ξεκινάμε, πατάμε το πράσινο κουμπί και μπαίνουμε στην πολιτική. Να σου πω, στο πρώτο κείμενό μου, το ιδρυτικό, λέω όλη την αλήθεια. Ότι ξεκίνησε από μια επιθυμία του κόσμου. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έκανα μια κοινωνική πολιτική εκπομπή, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που μου έλεγε, μα τι λένε οι πολιτικοί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να βγει κάποιος, δεν βγαίνεις εσύ να πεις πώς είναι τα πράγματα. Υπήρχε τότε, το 2013, το 2014, σου θυμίζω, μια αναζήτηση μιας τρίτης λύσης. Σωστό. Άρα υπήρχε πολλοί κόσμος, κυρίως από την κέντρο αριστερά, αλλά και από αυτό που λέμε γνήσιο κέντρο, τους φιλελεύθερους δηλαδή ανθρώπους, που δεν ήθελαν να εκπροσωπηθούν ούτε από τον Τσίπρα, ούτε βέβαια από τον Σαμαρά. Και ούτε από το Πασόκ που είχε παλιώσει τότε. Και υπήρχε μια παρακίνηση από ανθρώπους της διανόησης ότι μήπως, και εγώ σκέφτηκα τότε, τώρα που με βάζεις, σκέφτηκα τότε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω ως δούριο ύπο τη δημοσιότητά μου, δηλαδή ότι όλοι με αγαπούσαν ή τέλος πάντων εκτιμούσαν τη δουλειά μου, και με αφορμή το ότι λέγανε ναι στον πρωταγωνιστή Θεοδωράκη, να τους πω κάποια πράγματα για τη χώρα. Ωραία. Και με ξάφνιασε, τα λέμε όλα, με ξάφνιασε το ποσοστό στις ευρωεκλογές. Εγώ το περίμενα πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή μου λένε κάποιοι, κάτσε, από το 0, 3 μήνες πριν τις εκλογές κάνεις ένα κόμμα και βγάζεις 2 ευρωβουλευτές. Εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερο. Τι περίμενες? Εγώ περίμενα θα πάρω 10%. Και μετά στις εκλογές θα πάρω 15%. Δηλαδή περίμενα, όχι εγώ, όχι ότι θα είναι μια λευκή επιταγή στον Σταύρο, αλλά με τους ανθρώπους που είχαμε μαζέψει τότε, και εννοώ ανθρώπους που δεν έγιναν γνωστοί και σε εσάς, ξέρετε, επιστήμονες, αθλητές, διανοούμενοι, με τους ανθρώπους που είχαμε μαζέψει, που λέγαμε τα σωστά πράγματα, θεωρώ, για τη χώρα, ότι θα υπήρχε πολλοί κόσμος που θα έλεγε τέλος τα παλιά κόμματα, πάμε με το καινούριο. Αυτό εμείς το μάθαμε ένα ωραίο πρωί. Οι περισσότεροι, το λέω ξανά, νομίζω ευνηδίασες και συναδέλφους σου, ευνηδίασες και συνεργάτες σου. Μα και τα παιδιά στο Πρόταγον τότε που ήμουν, που είχαμε, και τα παιδιά στην εκπομπή, σχεδίαζαν το επόμενο επεισόδιο. Σχεδίαζαν το επεισόδιο. Ωραία, τι έγινε? Ξύπνησες ένα πρωί λοιπόν μετά από παρακινήσεις ετών ή μηνών από διάφορους και είπες, εγώ παιδιά θα κατέβω στην πολιτική? Το σχεδίασες με ένα-δύο δικούς ανθρώπους? Όχι, το και ξαφνικά το μάθαμε όλοι. Το συζητούσα με μια μικρή ομάδα φίλων,
για κάποιους μήνες. Το συζητούσε για κάποιους μήνες. Mm-hmm. Το συζητούσα ουσιαστικά από τον Νοέμβριο. Το συζητούσα για 5 μήνες. Δεν, είπαμε εν θερμό, αλλά όχι και τόσο εν θερμό. Το συζητούσα 5 μήνες και κάποια στιγμή είπα, ως εδώ θα βγω και θα τα πω. Αυτή η θητεία σου λοιπόν στην πολιτική, αυτή η πενταετία, ήταν μια πενταετία που συνδυάστηκε με εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα για τη χώρα. Ναι. Δηλαδή, έγραψες χιλιόμετρα, ας πούμε, στα πιο δύσκολα, θα έλεγα εγώ, στα χρόνια που ισορροπούσαμε μεταξύ Ευρώπης, έξω από την Ευρώπη, δραχμή, ευρώ και πάει λέγοντας. Αν σε ρωτούσα να μου πεις η κορυφαία στιγμή για σένα, η πιο δύσκολη αλλά και πιο σημαντική πολιτικά στιγμή που έζησες, ποια ήταν, τι θα μου λέγες? Η πιο σημαντική στιγμή, όχι δική μου, η πιο σημαντική στιγμή για τη χώρα ήταν η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών αμέσως μετά το απίστευτο καταστροφικό δημοψήφισμα που είχε κάνει ο Τσίπρας εκείνη την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή το απόγευμα, όταν είχαν γίνει πια γνωστά τα αποτελέσματα και έβγαινε πανηγυρικά εκείνο το όχι, το καταστροφικό όχι, άρχισαν να κλείνουν μία-μία οι πόρτες της Ευρώπης. Δηλαδή το ακούω στα αυτή μου. Κλείναν οι πόρτες της Ευρώπης και άρχισε να υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι οι Έλληνες επέλεξαν ένα δρόμο μόνοι τους, ας το ζήσουν μόνοι τους. Ας επιστρέψουν στη δραχμή, ας φύγουν κτλ. Αυτό συζητήθηκε την Κυριακή το βράδυ στην Ευρώπη και τη Δευτέρα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να δούμε ένα βίντεο με εκείνα τα γεγονότα λοιπόν και να σε ρωτήσω και αν πίστευες ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη μεταστροφή και το όχι του δημοψηφίσματος θα γίνει ναι στην ουσία, αλλά και αν περίμενες αυτό το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Να δούμε τις εξελίξεις εποχής εκείνης. Το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα βρισκόταν για πολλούς στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της νεότερης ιστορίας της. Ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, είχε κερδίσει τις εκλογές σχηματίζοντας την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούνταν σε ναυάγιο και οι εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας ήταν καταιγιστικές. Στις 27 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός προκηρύττει τη δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου με το ερώτημα αν θα γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας με τους θεσμούς. Στις 28 Ιουνίου οι τράπεζες κλείνουν καθώς εφαρμόστηκαν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, τα γνωστά capital control. Σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον διεξάγεται το δημοψήφισμα, όπου το 61,31% των Ελλήνων απορρίπτει τη συμφωνία. Οι στιγμές είναι πολύ χρήσιμες εάν δεν υπάρχουν μισόλογα. Η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα γολγοθά. Και αυτός ο γολγοθάς θα είναι κοινός. Είτε ψηφίσαμε ναι, είτε ψηφίσαμε όχι. Το ίδιο βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Στις 14 το πρωί της 6ης Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τους υποδέχεται όλους στο Προεδρικό Μέγαρο. Στους φωτορεπόρτερ επιτράπει να πάρουν μόνο μία φωτογραφία και η πόρτα κλείνει. Θα ξανανοίξει στις 5 παρα 10 το απόγευμα, δείγμα της κρισιμότητας της απόφασης. Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι ανεξαρτήτως τι ψήφισαν οι Έλληνες στο δημοψήφισμα το χθεσινό, ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε ρήξη, ο ελληνικός λαός ψήφισε συνεννόηση και λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται κοινό ανακοινωθέν που υπογράφουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, εκτός του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ένα χρόνο αργότερα, ο Σταύρος Θεοδωράκης θα αποκαλύψει με ανάρτησή του, σε λίγες γραμμές, τα όσα έγιναν εκείνο το πρωί. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Σε λίγες ώρες ήταν έτοιμο το κείμενο που έκανε το όχι του Τσίπρα, ναι. Οι 356 λέξεις που μας κράτησαν στην Ευρώπη. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μου πεις λίγο το παρασκήνιο αυτής της συνάντησης. Για μένα, εσείς οι 7 άνθρωποι εκεί μέσα, καλή κακή με ό,τι πιστεύει ο καθένας για οποιοδήποτε, καθορίσατε το μέλλον της χώρας και το πού βρισκόμαστε σήμερα. Δεν ξέρω πραγματικά τι συνέβη. Δεν είναι 7, είναι 9.
Ποιους άλλους βάζεις μέσα? Τον Ολάντ, τον πρόεδρο της Γαλλίας, που ανεξαρτήτως τι εκτίμηση μπορεί να έχει κανείς στο πρόσωπό του, είναι αυτός που ήθελε να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η Μέρκελ είχε μάλλον πάει στη γραμμή του... Του Σόιμπλε τότε. Του Σόιμπλε, ότι άσους αφού θέλουν να φύγουν. Και τον Γιούγκερ. 9 ήμασταν λοιπόν. Και το ξέρουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, γιατί στη διάρκεια αυτής της πολύ ωραίης συνάντησης μιλάγαμε συνέχεια στο τηλέφωνο με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Μπαίνετε μέσα. Τι γίνεται? Κοίτα, αυτά είναι μια εκπομπή μόνα τους. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν πρέπει τώρα και δεν ξέρω. Και αυτά πρέπει να γράψει ένα βιβλίο κάπου, ναι, να σου πω εγώ. Δεν έχω προβλήμα. Αλλά επειδή δεν θα γράψουμε βιβλίο σήμερα εδώ και δεν θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό, θέλω με λίγα λόγια να μου πεις τι συνέβη εκεί μέσα. Κοίτα, θα σου πω. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είμαι περήφανος για αυτή μου τη σκέψη. Δεν είμαι πάντα περήφανος για όλες μου τις σκέψεις. Που είδα αμέσως ότι υπήρχε μια διάθεση σύγκρουσης για να εξυπηρετήσει ο καθένας το δικό του ακροατήριο. Mm-hmm. Δηλαδή να φωνάζει ο καμένος για να τον ακούσουν αύριο και να πει «Α, αυτά έλεγε». Να φωνάζει ο Μημαράκης. Και μόλις ξεκινάει η συνάντησή μας και καταλαβαίνω ότι αυτό το κλίμα είναι τέτοιο, ότι ο καθένας δεν μιλάει για την Ελλάδα, αλλά μιλάει για το κοινό του, είπα στον πρόεδρο «Πρέπει να φύγουν οι πρακτικογράφοι». Ο πρόεδρος το κατάλαβε. Να φύγουν οι πρακτικογράφοι, γιατί τους λέω έχουμε λίγες ώρες για να σώσουμε τη χώρα. Αν ο καθένας μιλάει με τη σκέψη θα βγουν τα πρακτικά, μη φανώ ενδοτικός απέναντι στον άλλον, δεν θα βρούμε άκρη. Και όντως, με πρώτο τον πρόεδρο και με την αποδοχή του Μεϊμαράκη και του Τσίπρα, είπαν ναι, δεχόμαστε την πρόταση του Σταύρου να φύγουν οι πρακτικογράφοι. Όταν έφυγαν οι πρακτικογράφοι, όλοι πιστεύω ότι χαλάρωσε. Είχαμε πια να απολογηθούμε στους Έλληνες και όχι στο κομματικό μας κοινό. Εκεί αρχίσαμε να μιλάμε λίγο ειλικρινά. Mm-hmm. Εντάξει, γίνανε πολλά που δεν είναι ανάγκη να τα πούμε. Σημασία έχει ότι εγώ είχα ετοιμάσει ένα κείμενο, γιατί ήξερα ότι αυτό που θα απαιτηθεί από την Ευρώπη είναι να τους πούμε ότι μένουμε στην Ευρώπη. Υπερασπιζόμαστε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και δεν σκεφτόμαστε να φύγουμε από την Ευρώπη. Το κείμενο αυτό, σε μικρές παραλλαγές, είναι το κείμενο που έχετε στα χέρια σας, το κείμενο της απόφασης των πολιτικών αρχηγών. Μπήκες στην πολιτική, βγήκες από την πολιτική, βγήκες φτωχότερος ή πλουσιότερος? Οικονομικά. Ναι. Πολύ φτωχότερος. Είχα ένα μεγάλο ποσό στις τράπεζες, το οποίο εκμηδενίστηκε με την πολιτική. Είχες απέναντί στον Τσίπρα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πάει σε ένα δημοψήφισμα, είχε κερδίσει στη λογική του όχι με ένα σημαντικό ποσοστό. Καταρχάς, πες μου, αν περίμενες αυτό το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα? Εγώ το περίμενα. Το περίμενες. Υπάρχει μια φωτογραφία που είμαι με τους συνεργάτες μου που τους έδωσα 10. Αυτό το αποτέλεσμα. Τους έδωσα 10% διαφορά υπέρ του όχι. Παρότι όλες οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζανε μία ή άλλη. Mm-hmm. Το αίσθηκτό μου, ξέρεις, εγώ ήμουν πάντα Αντώνη και δημοσιογράφος. Το αίσθηκτό μου λοιπόν, προχωρώντας στον κόσμο, μιλώντας με τον κόσμο, είδα ότι η εξαπάτηση ήταν πολύ μεγάλη. Ήξερα λοιπόν ότι θα χάσει το ναι με 10%. Έχασε παραπάνω. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα χάσει. Τη στροφή, Τσίπρα. Την αντίληψη, αν θέλεις, ότι okay, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε, να το στρίψουμε πολιτικά για να επιβιώσει η χώρα και να μείνει στο ευρώ. Την περίμενες? Την προσδοκούσα, την έχτιζα, προσπάθησα πολύ εκείνη τη μέρα στο προεδρικό και συνέβη. Και όπως είπε ο Γιούγκερ στο βιβλίο του μετά, είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταστροφή πολιτικού που έχει γνωρίσει. Mm-hmm. Από το απόλυτο όχι, γιατί δεν ήταν απλώς όχι, ήταν ένα απόλυτο όχι στην ουσία του. Μην το κοιτάς τώρα, προσπαθούν να το καλύψουν. Ήταν όχι στην Ευρώπη, ήταν όχι στους θεσμούς της Ευρώπης, ήταν όχι στο ευρώ, ήταν όχι, όχι. Mm-hmm. Πήγε σε ένα απόλυτο ναι.
ήταν μια τεράστια υπέρβαση που έγινε για το καλό της χώρας. Σταύρο, εσύ ήσουν στο ναι. Ναι, ήμουν στο ναι. Και ήσουν και στην ψηφοφορία που ακολούθησε στην πορεία για εκείνο το μνημόνιο το οποίο ακολούθησε, που αν θέλεις έβαλε και την χώρα στις ράγες, το ψήφισε σε αυτό το μνημόνιο. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτό σου στήχησε πολιτικά και καθόρισε και την μετέπειτα πορεία σου. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί που με συμβούλευαν ότι φίλε είσαι ο καινούριος του παιχνιδιού. Δεν έχεις λεωθεί με μνημόνια. Έτσι. Mm-hmm. Μείνε απ' έξω. Άσους να μαλώνουν για τα πριν μνημόνια, για τα τώρα μνημόνια. Και εσύ μείνε ο καινούριος παίχτης που αρνείσαι όλο αυτό το σκηνικό της χρεοκοπίας, αλλά τέλος πάντων και τις λύσεις οι οποίες έρχονται και δεν έρχονται. Ναι. Γιατί αυτή την αίσθηση είχε ο Έλληνας. Έρχεται τα μνημόνια και δεν βρίσκω καμιά λύση. Η συμβουλή λοιπόν των επικοινωνιολόγων, να το πω απλά, ήταν μείνε απ' έξω, μείνε εμπλακεί στο καυγά. Και τους είπα ότι εδώ δεν παίζεται το πολιτικό μου μέλλον. Δεν είναι θέμα τι θα κάνει το ποτάμι σε επόμενες εκλογές, αν θα πάρει 10 ή αν θα εξαφανιστεί. Παίζεται το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας. Πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι, εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το ναι, τελικά ναι, και η ψηφοφορία για το μνημόνιο έκρινε την Ελλάδα του σήμερα. Αλλιώς θα είχαμε πέσει σε ένα χάος που εγώ πιστεύω ότι θα έχει εξελιχθεί και σε φίλιο πόλεμο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα είχαν αποδεχθεί οι μισοί Έλληνες τη λύση των άλλων μισών να φύγουμε από την Ευρώπη. Εμείς είμαστε το ποτάμι. Εμείς που θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Διάβασα κάτι πρόσφατα που είπες σε μια συνέντευξή σου ότι ένα ταλέντο που έχεις, έτσι, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι φτιάχνεις καλές ομάδες. Έτσι νομίζω. Η ομάδα του ποταμιού ήταν καλή ομάδα. Πολύ ήταν καλή. Μια ομάδα καλών στελεχών. Προφανώς. Ήταν μια ομάδα καλών στελεχών και αυτό φαίνεται mm-hmm. από το ότι δεν μπορώ να βρω να υποστηρίξαμε κάτι λάθος 5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο αυτό. Δηλαδή πολλοί στην πολιτική μπαίνουν μέσα και λένε μετάνιωσα για αυτό που ψήφισα, μετάνιωσα για το άλλο. Βρείτε μου λοιπόν κάτι από αυτά που ψήφισε το ποτάμι, από τα πολύ μεγάλα μέχρι τα πολύ μικρά, που σήμερα με τα μάτια του σημερινού Έλληνα να πει ότι έκανε λάθος. Υποστηρίξαμε αλλαγές στα δικαιώματα, υποστηρίξαμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν, λέω για τις μεγάλες αλλαγές τώρα, έτσι. Υποστηρίξαμε τη λύση στο Μακεδονικό, υποστηρίξαμε και συγκρουστήκαμε με τον Τσίπρα σε ό,τι είχε να κάνει με θέματα που δεν αγαπούσε, θέματα που ερχόντουσαν από την Ευρώπη. Άρα, για 5 χρόνια χαράσαμε μια καλή πορεία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια πολύ καλή ομάδα, γιατί δεν το έκανα μόνος μου. Είχαμε ανθρώπους από τη δικαιοσύνη, είχαμε ανθρώπους από τον πολιτισμό, είχαμε ανθρώπους που αποφάσιζαν αυτά που ο Σταύρος έλεγε στην. Ωραία, εξήγησε μου τότε γιατί αυτή η καλή ομάδα δεν πήγε καλά στο πρωτάθλημα. Έφταιγαν οι παίχτες, έφταιγε ο προπονητής. Τι έγινε και δεν προχώρησε αυτή η ομάδα. Αυτό είναι καλό να το πει κάποιος άλλος και όχι εγώ. Εσύ τι πιστεύεις. Πιστεύω ότι οι εγωισμοί στην πολιτική είναι πολύ μεγάλο θέμα και ξέρεις, υπάρχει κάτι στη Βουλή. Υπάρχει κάτι. Όταν μπαίνεις στη Βουλή και είσαι ένας βουλευτής, υπάρχει κάποιος στην είσοδο που στέκεται προσοχή και σε χαιρετάει. Και αυτό ίσως να συμβαίνει για πρώτη φορά στη ζωή σου. Mm-hmm. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί μια μεγάλη μεταβολή στους ανθρώπους μέσα. Και θέλουν αυτό να το ξαναζήσουν, να το ξαναζήσουν, να το ξαναζήσουν, να μην το αρνηθούν. Άρα, όταν φοβηθούν. Η λαγνία της εξουσίας που λέμε. Όταν φοβηθούν ότι θα χάσουν την εξουσία, αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι να είναι στην εξουσία. Mm-hmm. Άρα, αφήνουν στην άκρη τις ιδέες, τις υποσχέσεις και επιλέγουν την σιγουριά της εξουσίας. Δεν ήταν όλοι έτσι. Όταν στενείς τους συνεργάτες λοιπόν ή λιγότερο στενείς τους συνεργάτες, άνθρωποι με τους οποίους είχες συνεργαστεί, βουλευτές σου, άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να αποστασιοποιούνται, να ανεξαρτητοποιούνται, να παίρνουν μεταγραφές σε άλλα κόμματα. Εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια. Και μεγάλη στενοχώρια. Αυτό ήθελα να σου πω, πώς ένιωθες. Μεγάλη στενοχώρια, μεγάλη. Το βιώνει σαν πώς το βιώναμε πιτσιρικάδες στο σχολείο που λες πάμε να παίξουμε και μετά δεν σε παίζουν στην ομάδα. Αλλά παιδάκια. Ναι. Πώς κάνεις ένα μεγάλο έρωτα, mm-hmm. μεγάλη στενοχώρια. Γιατί εγώ μπήκα με πάθος με αυτήν την υπόθεση και δεν μπήκα
λογιστικά. Κατάλαβες, τα κριτήριά μου για την επιλογή των ανθρώπων ήταν ότι θέλετε να βοηθήσετε, ελάτε. Δεν... Σε πείραζε δηλαδή. Προφανώς με πείραζε. Προφανώς με πείραξε. Αλλά δεν το έκανα σημαία μου. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να συνεχίσω το έργο μου. Κοίτα, μπορώ να υπερηφανεύομαι για κάτι. Ότι κανείς από αυτούς που έφυγε από το ποτάμι και πήγε αλλού δεν κατήγγειλε κάτι για το ποτάμι και για τις θέσεις του και για τη λειτουργία του. Καταλαβαίνεις τι λέω. Θυμάμαι να λένε ότι, για παράδειγμα, το κόμμα μας δεν έχει στρατηγική. Ή να λένε, για παράδειγμα, ότι το κόμμα μας δεν έχει ξεκάθαρους στόχους. Ναι, ναι, προφανώς. Και αυτό είναι δουλειά δική σου, βεβαίως. Αυτά είναι κάποια γενικόλογα που μπορεί να τα λες δια πάσα νόσο. Δηλαδή, και άμα σε διώξουν σε ένα αύριο από το σταθμό, θα πεις δεν έχει στρατηγική το κανάλι και με έδιωξε. Δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να σου πω, ποιος μπορεί να πει ότι ήταν κακή αυτή η απόφαση. Αυτό σου λέω. Ένα κόμμα έρχεται για να βοηθήσει μια χώρα. Παίρνει 10 αποφάσεις λοιπόν. Το ποτάμι πήρε 10 αποφάσεις. Mm-hmm. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για 5 χρόνια. Ποιες από αυτές τις αποφάσεις σήμερα μπορεί κάποιος ψύχρεμα να πει ότι ήταν λάθος. Ωραία, τότε πού στράβωσε αυτή τη στιγμή. Εγώ στο είπα. Στο είπα. Οι μικροί εγωισμοί, η λαγνία τη εξουσία. Πού στράβωσε συνολικά. Γιατί το ποτάμι δεν εξελίχθηκε σε ένα κόμμα εξουσία. Κλείσε τα αυτιά. Ε? Πρέπει να κλείνει τα αυτιά κάποια στιγμή. Του το είπα. Κλείστε τα αυτιά σα. Οι σιρήνες είναι εύκολο να σε αποπλανήσουν. Άσε τα στελέχη σου. Συνολικά για το ποτάμι, στην συνείδηση του ψηφοφόρου, στο εκλογικό αποτέλεσμα, πού στράβωσε η πορεία, ποιο ήταν το λάθος το οποίο έγινε και το ποτάμι δεν έγινε ένα κόμμα εξουσίας και φιλορώησε σιγά-σιγά-σιγά. Ποιο είναι το λάθος για σένα? Κοίτα να δεις. Οι Έλληνες θέλουν κόμματα που είναι κάτι παραπάνω από ομάδες που λύνουν τα προβλήματα για τη χώρα. Τα κόμματα είναι ομάδες συμφερόντων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, και γι' αυτό εξηγείται και η μεγάλη σύγκρουση. Η μεγάλη σύγκρουση των κομμάτων δικαιολογείται από αυτό. Ότι κάποιοι περιμένουν να έρθουν στην εξουσία. Από δημόσιο υπάλληλοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι που θα βρουν δουλειές, άνθρωποι που θα παίρνουν δουλειές. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν θέλουμε παραδείγματα. Mm-hmm. Είναι ομάδες συμφερόντων που συνασπίζονται με το ένα κόμμα ή με το άλλο κόμμα. Αυτό το ήξερες βεβαίως και πριν ασχοληθείς. Αυτό το ήξερα. Εγώ πίστευα όμως ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει λίγο περισσότερο ότι δεν θέλω να κάνω άλλη μία ομάδα συμφερόντων. Δηλαδή αυτό που μου λένε κάποιοι ως αδυναμία, δηλαδή δεν έκανες ένα κόμμα. Ένα κόμμα, ρε παιδί μου, να βάλεις στη Βουλή ανθρώπους, να βάλεις, να έχεις μηχανισμό, είναι αυτό που δεν ήθελα εγώ. Mm-hmm. Και είναι αυτό που έλεγα κάθε μέρα στον κόσμο, ότι δεν θα το κάνω. Δεν θα φτιάξω μηχανισμό. Δεν θέλω να φτιάξω ένα κόμμα παλιά κοπής. Αυτό που σου καταλογίζουν. Ναι. Και λένε ότι ο Σταύρος δεν προχώρησε γιατί ήταν και λίγο φιλελεύθερος, ήταν λίγο κεντρός, είχε κάποιες αριστερές ιδέες, συμφωνούσε με πράγματα με τα οποία συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία ή η δεξιά γενικότερα. Με λίγα λόγια, δεν είχε μια σαφή τοποθέτηση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να συμφωνήσει με πολλά διαφορετικά πράγματα. Άρα δεν καταλαβαίναμε γιατί να τον ψηφίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η ζωή μας άσπρο-μαύρο. Άρα και τώρα να ξανάφτιαχνα μια πολιτική πρόταση. Θα έκλεβα πράγματα και από τη δεξιά και από την αριστερά. Στοιχειοδός το λέω δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν πράγματα που ακούγονται και ακούω και σήμερα από έναν που είναι στη Νέα Δημοκρατία και λέω μπράβο, πολύ ωραίο. Και μπορεί να ακούσει κάτι άλλο που επίσης να πω πολύ ωραίο. Ποιος είπε ότι η πολύπλοκη αυτή εποχή μας έχει ερμηνείες στα κείμενα των προ-προ-αιώνων που λέει η αριστερά και που λέει η δεξιά? Δεν υπάρχουν αυτά πια. Υπάρχουν αλήθειες οι οποίες δεν έχουν ταμπέλες αριστερές και δεξιές. Ωραία, αν σε ρωτήσω. Πιστεύω και το πίστευα. Το μεγαλύτερο λάθος που έχεις κάνει σε αυτή την πενταετή πορεία στην πολιτική. Το λάθος που, αν θες, θα ξεχώρισες εσύ ως το μεγαλύτερο που έχεις κάνει. Ποιο ήταν? Κοίτα, το λάθος μου είναι ότι πίστεψα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο συνεργαζόμενοι με το πρώην Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, πίστεψα ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι καινούριο. Κάτι. Ένα κίνημα. Ένα κίνημα πραγματικής αλλαγής. Mm. Αποδείχτηκε πολύ γρήγορα ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί σε αυτό το χώρο υπήρχαν και εκεί οι ομάδες συμφερόντων. Είπες πριν για αυτή την γλυκιά δύναμη της εξουσίας, να σε χαιρετάνε όταν μπαίνεις στη Βουλή, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό που σου προσφέρει η πολιτική. Σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Από το κύριε Πρόεδρε, που δεν ξέρω αν το γούσταρες και αν σ' άρεσε. Mm. Σ' άρεσε. Ήμουν επικεφαλής. Ναι, αλλά εντάξει. Προφανέστατα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που σου έλεγαν πρόεδρε. Ξέρεις που δεν το είχα σκεφτεί και το φώναξε κάποιος από ένα σύνεδρος. Ναι.
Και λέω, ναι, καταργούμε τον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρο. Γιατί σου λέγανε, κύριε επικεφαλή, δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο. Στη Βουλή αναγκαστικά σε λένε, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε. Τι αρέσει εδώ, κύριε πρόεδρε? Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ποτέ. Μ' αρέσει ο Σταύρο. Mm-hmm. Και μ' άρεσε που ακόμα και στι συγκεντρώσει όταν πήγαινα και όλα αυτά, ήμουνα για του περισσότερου ο Σταύρο, γιατί δεν έβγαινα ξαφνικά από μια μαύρη λιμουζίνα. Έβγαινα με το βαν του ποταμιού, ξέρει ότι είχαμε ένα βαν. Μας το έχει χαρίσει ένας τύπος δηλαδή. Έβγαινα από το βαν, ήμουν αντιμένος όπως ήταν αντιμένοι αυτοί και ήμουν ο Σταύρος. Παρ' όλα αυτά, ο Σταύρος ήταν πρόεδρος, είχε όλα τα προνόμια τα οποία ορίζει το Σύνταγμα για τους πρόεδρους κομμάτων. Είχες τους συνεργάτες σου, είχες τους δικούς ανθρώπους, είχε την προσωπική σου ασφάλεια, είχες γραφεία, είχες τη δυνατότητα να μετακινήσει. Σου έχει λείψει κάτι από αυτά? Γιατί για πάρα πολλούς είναι και η ουσία του γεγονότος ότι δεν αφήνουν την πολιτική μέχρι να γεράσουν, έτσι. Ναι. Και δυστυχώς υπάρχουν και κανόνες που ισχύουν ακόμα, mm-hmm. που σου δίνουν το δικαίωμα, αν θέλεις, να έχεις μια ζωή προνόμια. Και σε αυτή την ιστορία που ζήσαμε με την Τζαρουλιά και τον Μιχαλολιάκο κτλ. Εσύ τι δικαιούσε τώρα θεωρητικά ως πολιτικός αρχηγός? Δικαιούμαι. Όλα τα δικαιούμαι. Για κάποια χρόνια. Δηλαδή δικαιούμαι φρουρές, δικαιούμαι λεφτά στο κόμμα, δικαιούμαι μετακλητούς υπαλλήλους, μετακλητό υπάλληλο, αποσπασμένους υπαλλήλους. Τα έχω αρνηθεί όλα. Και τα έχω αρνηθεί με μια προσωπική μου απόφαση για έναν επιπλέον λόγο. Ότι θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους ότι η πολιτική δεν είναι καμιά δουλειά που μπαίνεις με ασφάλεια και συνεχίζεις να έχεις κάποια προνόμια. Μπαίνεις, κάνεις το ρίσκο σου και μετά πρέπει να επιστρέφεις ως πολίτης στην κοινωνία. Δεν θα δούμε δηλαδή την κόρη σου να διορίζεται στη Βουλή όπως πήγε να διορίσει ο Μιχαλολιάκος. Αρνήθηκα από την. Είναι το πρώτο πράγμα που αρνήθηκα. Αρνήθηκα και μετακλητό υπάλληλο. Αρνήθηκα και όπως ξέρεις και τα λεφτά πήραν μια πορεία να επιστρέψουν από εκεί που μας τα έστειλαν. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ότι πολιτικός αρχηγός αρνείται την επιχορήγηση του κόμματός του, δεν την παίρνει να την χρησιμοποιήσει για τα στελέχη του, για το κόμμα του, για τις ιδέες του. Να στο διορθώσω λίγο. Προσπαθούσαμε να πούμε, δώστε τα λεφτά εκεί και μας λένε ότι αυτό δεν γίνεται. Τα λεφτά έχουν βγει για εσάς. Άρα εμείς πήραμε τα λεφτά και δώσαμε τα 500 χιλιάρικα στο ΕΚΠΑ, υποτροφίες Σταύρου Τσακυράκη, ένας φίλος και ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πολύ και μας βοήθησε με τις ιδέες του στο ποτάμι, 500 χιλιάρικα στο ΕΚΠΑ και 200 χιλιάρικα δώσαμε τον Μάρτιο, που είχαν απομείνει στο ταμείο, δώσαμε τον Μάρτιο, ίσως να μην το έχει μάθει κανείς, για δύο μονάδες ΜΕΘ στο Αττικόν. Στη Δυτική Αθήνα. Μπήκε στην πολιτική, βγήκε από την πολιτική, βγήκε φτωχότερο ή πλουσιότερο? Οικονομικά. Ναι. Πολύ φτωχότερο. Αφού τα βλέπει το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες των πολιτικών, γιατί θεωρούμε ακόμα πολιτικό με την έννοια, ξέρει, πρέπει να περάσουμε. Δεν τα πολύ πιστεύω τα πόθεν έσχες μεταξύ μα, ούτε εσύ τα πίστευε όταν ήσουν δημοσιογράφο. Δεν δείχνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Σωστό, γιατί λένε, α πούμε, εμένα έχω 10 περιουσιακά στοιχεία. 10 κίνητα. Ναι, κίνητα με την έννοια του κτηρίου. Τα 8. Είναι από 300 μέτρα στην Κρήτη. Δηλαδή, είτε έχεις έναν ολόκληρο κάμπο, είτε έχεις τρία δέντρα σε ένα οικόπεδο, καταγράφεται ως ένα. Άρα το πόθεν έσχες όντως έχει κάποια προβλήματα. Αλλά κάπου που λέει αλήθεια το πόθεν έσχες είναι πόσα λεφτά έχεις στη τράπεζα. Εγώ, επειδή ήμουν ένας πολύ καλοπληρωμένος δημοσιογράφος, όπως ξέρεις, λόγω του ότι η εκπομπή, δεν μου κάνανε χάρη οι εκδότες, λόγω του ότι η εκπομπή είχε τόση πολύ διαφήμιση. Άρα έπαιρνα αρκετά λεφτά. Είχα ένα μεγάλο ποσό στις τράπεζες, το οποίο εκμηδενίστηκε με την πολιτική. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλλιώς, δηλαδή φαίνεται. Αν σε ρωτήσω τι σε έμαθε η πολιτική, το βασικό έτσι μάθημα ζωής που σου έδωσε, τι θα μου λέγεις? Πολλά μου έμαθε. Μου έμαθε κάτι δυσάρεστο, ότι ο θυμός και οι κραυγές πουλάνε πιο πολύ από την προσπάθεια διαλόγου. Και αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ στη Βουλή, ξέρεις. Τρελαινόμουνα. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές για συγκεκριμένα νομοσχέδια. Να σου πω, το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχα κάνει μια τοποθέτηση, είχα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, είχα μαζέψει 10 δημάρχους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ενώ πολιτικά προσκύμενος, όχι στελέχη, και τους είπα, ρε παιδιά, αυτό που ετοιμάζει ο Τσίπρας είναι σωστό? Μου λέγανε όχι. Ωραία, να ετοιμάσουμε μια άλλη πρόταση. Και ετοιμάσαμε, συζητώντας με σοβαρούς ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια πρόταση. Και πήγα στη Βουλή και τους λέω, να σας κάνω μια πρόταση.
που δεν είναι η παλιά πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που έπρεπε να αλλάξει και δεν είναι και αυτό το πράγμα που πάνε να κάνετε τώρα εσείς και να διαλύσετε τους Δήμους, ξέρεις, με την απλή αναλογική. Και τους κάνω μια πρόταση. Και παρουσιάζω, μιλάω, μοιράζω χαρτιά. Και έρχονται κρυφά νεοδημοκράτες, έρχονται κρυφά άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε: πόσο δίκιο έχεις, ρε φίλε. Αλλά εμείς θα ψηφίσουμε κομματικά. Αυτό με τρέλανε στη Βουλή. Ναι, αυτό όμως τι μάθημα είναι. Το μάθημα είναι ότι άλλα πρέπει να λέμε και άλλα πρέπει να κάνουμε. Στο παρασκήνιο κάποιοι παραδέχονται την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να την παραδεχτούν, αλλά μετά συμπεριφέρονται ως μολυβένια στρατιωτάκια κομματικά. Ψηφίζουν αυτό που θα τους πει το κόμμα για να τα έχουν καλά με το κόμμα, για να τα έχουν καλά με ένα μηχανισμό κλπ. Κλπ. Να σου το πω και πιο χοντρά. Προφανώς το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Κανείς Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα το έλεγε αυτό. Είχαμε την ετιμιγορία στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Εσύ αυτούς τους ανθρώπους τους έζησες μέσα στη Βουλή, πανίσχυρους, ως πολιτικός αρχηγός. Και θέλω να πεις την εμπειρία σου. Όχι, τους είχα ζήσει πρώτα σαν δημοσιογράφος. Έτσι. Σωστό. Και είχα κάνει, το θυμάμαι τώρα, δεν θα τα πούμε όλα, αλλά το βασικό που θυμάμαι ήταν το 2009, τότε που έγινε το ντου των Χρυσαυγητών στο εφετείο. Θυμάσαι τότε το εφετείο, το ambassador στο κράτος, που το είχαν καταλάβει κάποιοι μετανάστες, τα γνωστά που γίνονται τις περιόδους που έρχονται πολλοί μετανάστες στη χώρα. Και είχαμε καταγράψει όλο αυτό το τα τάγματα ασφαλείας που λέμε. Κέλτικοι σταυροί, μπότες μαύρες, κράνη, όλο αυτό το πράγμα, όλο το συμφερτό. Που πρέπει να πούμε όμως ότι τότε δεν συγκινούσε και πάρα πολύ το κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή υπήρχε μια λογική, ξέρεις, κάποιοι, να τα, κάποιοι που προσπαθούν να ξεβρωμίσουν την Αθήνα. Και υπήρχε ένας κόσμος και πολιτικός και δημοσιογραφικός, φοβάμαι και επιχειρηματικός, που έκανε το βλάκα ή τέλος πάντων δεν ήθελε να μπει στην πυρά και να αντιμετωπίσει αυτόν τον φασισμό, αυτόν τον ναζισμό που ερχόταν. Προφανώς η απόφαση είναι κάτι που μας ικανοποίησε και είναι μια απόφαση που μαρτυρά ότι υπάρχουν δικαστές. Πες μου λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους πανίσχυρους μέσα στη Βουλή, πολιτικός αρχηγός ο Μιχαλολιάκος, με καμιά δεκαριά βουλευτές από πίσω. Έφτασε πολύ ψηλά η Χρυσή Αυγή στην διάρκεια των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό το πήραν, για να μην λέμε, γιατί λένε έγινε δολοφονία του Φίσα. Είχα κάνει δύο εκπομπές, τα ξέρεις αυτά. Βεβαίως. Είχες κάνει και τη μεγάλη επιτυχία της συνέντευξης της μητέρας του Φίσα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν εξίσου μεγάλη επιτυχία η μαρτυρία που είχα από έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν μετά βασικός μάρτυρας στη δίκη, που είπε ακριβώς αυτό που έγινε. Ναι. Δηλαδή ότι είχε πάει συμμορία, ότι πήγε αυτός, του κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά. Ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το φόνο, μετά παίρνουν 500,000 ψήφους. Έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε, όλοι πονέσαμε για τον Φίσα, αλλά κάποιοι από εμάς, τους συνέλληνες, ψηφίσαμε Χρυσή Αυγή. 500,000 άνθρωποι τον ψήφισαν 9 μήνες μετά τη δολοφονία του Φίσα. Έτσι. Αισθάνονταν πανίσχυροι τότε. Θέλω να πω ότι. Προφανώς και το βλέπεις και στη Βουλή. Αυτό ήθελα να σου πω. Στη Βουλή η εικόνα ποια ήταν. Ήταν μια ομάδα, η οποία, ένα κόμμα, το οποίο κόμμα, εγκληματική οργάνωση πλέον με βάση και την τιμιγορία της δικαιοσύνης, οι οποίοι όμως μπαίναν στη Βουλή κανονικότατα. Έμπαιναν όλοι μαζί και έβγαιναν όλοι μαζί. Δεν είχαν κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Δηλαδή στα κόμματα υπάρχει κάποιος που μπαίνει γιατί σήμερα μπορεί να παρακολουθήσει μια κουβέντα, μετά δεν μπορεί. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα έδρανα. Δεν ελέγχει τους βουλευτές σου που πάνε, που συζητάνε. Εκεί υπήρχε ένας στρατός. Δηλαδή άνοιγε η πόρτα, μπαίνανε οι βουλευτές και μετά από 2 λεπτά ξέραμε ότι θα μπει και ο Μιχαλολιάκος. Σε σπάνιες περιπτώσεις μένανε στις ομιλίες των άλλων, κυρίως για να αποδοκιμάσουν. Στην αρχή, ας πούμε, των τοποθετήσεών μου, μένανε για λίγο, αποδοκίμαζαν και έφευγαν. Αυτό. Δεν μετήχανε στα κοινοβουλευτικά πράγματα. Δεν μετήχανε σε κοινωνιστικά πράγματα. Την κανονική ανθρώπινη συμπεριφορά του καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σου, τι κάνεις και τα λοιπά. Ένα μπουλούκι δηλαδή που έμπαινε, έβγαινε και τίποτα. Ναι, γιατί επέλεγαν να μπουν και από την πόρτα εκείνη, δεν περνούσαν ανάμεσα από κανέναν, έμπαιναν, έβγαιναν. Εμείς τους βλέπαμε μέσα
στο κοινοβούλιο. Και προκαλούσαν και μέσα στη Βουλή, Σταύρο. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπαμε εμείς, αν θες, μέσα στην αίθουσα, ήταν και κάτι που συνέβαινε και στους διαδρόμους, ήταν και κάτι που συνέβαινε και στις επιτροπές. Αν τύχαινε και μιλούσες για αυτόν τον φασισμό που παρήγαγαν αυτοί οι άνθρωποι και ήταν μέσα στην αίθουσα, ναι, συγκρονόντουσαν και φώναζαν και βρίζανε κτλ. Αλλά σου λέω, συνήθως επέλεγαν να μην είναι εκεί στις συζητήσεις, μόνο στις ψηφοφορίες. Που πολλές φορές τους περιμέναμε και ώρες κιόλας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, δεν ήθελε να γίνει ψηφοφορία χωρίς να απουσιάζουν. Μας καθυστερούσε, έπρεπε να ξενυχτήσουμε για να έρθουν κάποια στιγμή να ψηφίσουν κι αυτοί. Έχεις μια άποψη που διαφοροποιείται σημαντικά από αρκετούς άλλους που είναι στον χώρο της πολιτικής ή υπήρξαν στον χώρο της πολιτικής. Αν το λέω σωστά, μου λες, αν το λέω λάθος, μου λες. Έχω διαβάσει όμως ότι λες ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να θεωρούν ότι μπορούν να αποκλείσουν τελείως την Τουρκία από το Αιγαίο προφανώς και την Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Αυτό έρχεται, αν θες, σε αντίθεση με μια λογική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που λέει ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα δικαιώματα και τους διεθνείς κανόνες, μπορούμε να έχουμε τη συγκεκριμένη υφαλοκρηπίδα, τη συγκεκριμένη ΑΟΣ, τα συγκεκριμένα χωρικά ύδατα και πραγματικά το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Ερντογάν είναι κάτι αποκρουστικό για όλους μας. Και γενικά η φρασιολογία του και αυτή η φτηνή μαγιά που κάνει, έτσι, τη ανατολίτικη, ας πούμε, προφανώς απορρίπτεται από όλους τους Έλληνες. Αλλά μην τρελαθούμε, η Τουρκία δεν θα φύγει ποτέ από εκεί. Θα ζήσουμε οι δύο χώρες μαζί. Και θέλω να ζήσουμε ειρηνικά. Η δική μου πρόταση, λοιπόν, που είναι πρόταση ως δημοσιογράφος παλιά, ως πολιτικός μετά και ως δημοσιογράφος τώρα, είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε με τους Τούρκους, να πάμε στα. Μακάρι να τα λύσουμε πριν πάμε στα δικαστήρια, αλλά αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, να πάμε στα δικαστήρια. Είναι μια προσπάθεια που, όπως ξέρεις, έχει ξεκινήσει από παλιά. Ξεκίνησε. Εντάξει, αυτό το λέει και η ελληνική κυβέρνηση, θα σου πω τώρα, ότι αν δεν τα βρούμε, πάμε στα δικαστήρια. Ναι, αλλά αν θες, είναι λίγο ανώδυνο αυτό, έτσι όπως το συζητάμε τώρα. Να σου το πω και πιο χοντρά. Προφανώς το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Κανείς Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα το έλεγε αυτό. Έχουν τα δίκια τους οι Τούρκοι στα όσα λένε, σε κάποια σημεία. Ποτέ δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Προφανώς κάποια ζητήματα που θέτει η Τουρκία πρέπει να συζητηθούν. Στα περισσότερα έχουν άδικο. Δηλαδή αυτά οι βλακίες που λένε που κάνανε με τη Λιβύη, αυτό που προσπαθούν να αποκλείσουν τους Έλληνες, είναι αστιότητες και γελάει ο κόσμος όλος. Αλλά ότι έχουν ρόλο και πρέπει να έχουν ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι δεν μπορεί να αποκλείσεις μια τέτοια χώρα και να πεις ότι εγώ θα κάνω συμφωνία μόνο με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, προφανώς θα γίνει. Ωραία, να σου πω κάτι συγκεκριμένα που λένε. Ναι. Και το λένε σε κάθε ευκαιρία. Δεν μπορεί ένα νησί, λένε για το Καστελόριζο, 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων, να έχει ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούν εκεί να εφαρμοστούν οι διεθνείς συνθήκες. Τι απαντάς σε αυτό? Κάτι που ο κόσμος δεν ξέρει είναι ότι. Και φταίνε και τα μέσα. Είναι ότι ο κόσμος νομίζει ότι μπορούμε εμείς να ορίσουμε μόνοι μας την υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή βγαίνει μια χώρα και λέει η υφαλοκρηπίδα είναι αυτή. Αυτό δεν υπάρχει, όπως ξέρεις. Δεν υπάρχει. Να σκεφτούμε τι είναι η υφαλοκρηπίδα. Θα μου επιτρέψει ένα απλοϊκό παράδειγμα. Έτσι, εμείς είμαστε μια ωραία μονοκατοικία. Η Τουρκία είναι μια άτσαλη πολυκατοικία. Λόγω πληθυσμών το λέω έτσι τώρα. Έτσι. Και έχουμε μεγάλη πρασιά μπροστά. Η δικιά μας πρασιά είναι μόνο δικιά μας. Και είναι τα χωρικά μας ύδατα. Η δικιά της πρασιά είναι μόνο δικιά της. Συμφωνούμε? Ναι. Έξω από την πρασιά, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια πλατεία απέναντι, η οποία, αυτή η πλατεία, μπορεί να αξιοποιηθεί. Από ποιον? Οι κανόνες οι διεθνείς λένε ότι πρέπει, εάν οι αποστάσεις είναι μικρότερες των 400 ναυτικών μιλίων, να υπάρχει συνεννόηση των δύο κρατών. Δεν μπορούν ούτε οι Τούρκοι να λένε η τουρκική υφαλοκρηπίδα, ούτε εμείς να λέμε η ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός μιλάει σωστά. Η Τουρκία παραβιάζει με τις έρευνές της ένα στάτους που θέλουμε να δημιουργήσουμε ειρήνης για να πάμε σε διάλογο. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ότι για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να συνεννοηθούμε με τους γειτονές μας. Για το Καστελόριζο συμφωνείς αυτό που λένε οι Τούρκοι? Δεν αν συμφωνώ με αυτό που λένε οι Τούρκοι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πάντως ότι τα χωρικά ύδατα, είτε είναι 6 είτε είναι 12,
είναι μόνο ελληνικά. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Να αυτό το έχουμε κλείσει. Όχι, γιατί κάποιοι μπερδεύουν χωρικά, είδατε με υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα δεν είναι χώρος κυριαρχίας, είναι χώρος προς εκμετάλλευση. Mm-hmm. Έτσι. ΑΟΣ είναι οικονομική ζώνη. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα, πει ότι είχαμε 500 καράβια, δεν έχει δυνατότητα να κλείσει την υφαλοκρηπίδα, ακόμα και αν είναι δική σου, και να πει είναι δική μου και να κάνω ό,τι θέλω. Είναι οικονομική ζώνη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση λοιπόν που γίνεται. Και οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων δείχνουν ότι για το μοίρασμα της υφαλοκρηπίδας παίζει ρόλο το μέγεθος αλλά και ο πληθυσμός. Δηλαδή το ότι αυτοί έχουν απέναντι κάποιες πόλεις που είναι κάποιων εκατομμυρίων και εμείς έχουμε ένα νησί πολύ μικρό, αυτό θα παίξει ρόλο στην απόφαση για τον εμαχισμό της υφαλοκρηπίδας εκεί. Η Κρήτη, ας πούμε, που λένε οι Τούρκοι, δεν έχει υφαλοκρηπίδα, είναι μια βλακεία. Και όχι επειδή είμαι από την Κρήτη, αλλά είναι μισό εκατομμύριο κόσμος. Έλα, αλλάξουμε κλίμα λίγο. Σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα? Εντάξει, με νοιάζει, ναι. Αλλά δεν τρελαίνουμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι είναι και κόλπα αυτά. Δηλαδή, βγαίνει μια ομάδα και λέει να την πέσουμε σήμερα στο Ρόιτερ, γιατί μας αρέσει το σακάκι και φοράει καρό, ενώ θα πρέπει να φοράει ριγέ. Ναι, αλήθεια, μου βάλαν καρό σήμερα, δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Δεν έχω ξαναβάλει κιόλας. Το λέω αυτό γιατί εγώ πάλι λέω ότι με νοιάζει τι λέει κάποιο για μένα. Ανάλογα με το ποιος είναι ο κάποιος. Σωστό είναι αυτό που λες. Και έχεις σημασία και ποιος είναι αυτός που λέει κάτι για σένα. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Συνεργάτες σου μιλούν για σένα και φίλοι σου μιλούν για σένα. Πρώην, παλιοί. Πρώην, νυν, παλιοί. Δεν ξέρω αν θα είναι και μέλλοντες. Άνθρωποι που σε αγαπάνε πάντως. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Δύο πράγματα για να το σχολιάσουμε. Να το δούμε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι άλλαξε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι αυτό που ήταν πριν και εξακολουθεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος. Βεβαίως, το βλέπω ότι του στήριξε, όπως είναι λογικό και ανθρώπινο, η απουσία από την πολιτική, γιατί όταν αγαπάς κάτι και δεν το κάνεις, γιατί φαίνεται αν το κάνεις για να προωθηθείς, όταν μετά φεύγει αυτό και δεν το έχεις, είναι μια στεναχώρια, εννοείται. Η γιαγιά μου έλεγε, δεν αλλάζει ο άνθρωπος, παιδί μου. Αν κάτι δεν αλλάζει σε αυτή τη ζωή, είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αυτό που άλλαξε σίγουρα είναι ότι ο ελάχιστος χρόνος που είχε, έστω για να φάμε, έκοψε να υπάρχει. Αυτό άλλαξε στη ζωή μας. Α, πολύ πρόσφατα. Πάρα πολύ πρόσφατα. Εγώ τσακώθηκα μαζί του. Γιατί ο Σταύρος δεν τσακώνεται ποτέ μαζί μου. Κάνει κάτι μαγικό. Ακούει όλα αυτά που έχω να πω, περιμένει να βάλω τελεία και μόλις τη βάλω και είναι απόλυτα σίγουρος ότι έχω βάλει τελεία, θα πηγαίνει και θα κλείσει το τηλέφωνο. Αλλά δεν θα τσακωθεί μαζί μου ποτέ. Διαφωνήσαμε σε πάρα πολλά ζητήματα και εξακολουθούμε να διαφωνούμε, αλλά στα βασικά, πραγματικά στα βασικά είμαστε μαζί. Η τελευταία φορά είναι η επόμενη. Ήμουνα πάντα οπαδός των πρωταγωνιστών και όπως ξέρετε πολύ καλά και καλύτερα από μένα, τις εκπομπές τις κάνουν δημοσιογράφοι. Για μένα είναι ο Σταύρος που έγινε πολιτικός γιατί ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Δύο διαφορετικές πορείες. Έχει κριθεί και για τις δύο. Η μία πάρα πολύ μεγάλη, η άλλη δυστυχώς σύντομη. Δεν μπορώ να τον κρίνω ως πολιτικό. Μπορώ μόνο να πω ότι υπήρξε ένας έντιμος πολιτικός και αυτό είναι τιμή του και καμάρι του. Ποια είμαι εγώ τώρα για να μιλήσω για τα λάθη ενός ανθρώπου και δι' του Σταύρου που 20 χρόνια είχαμε δουλέψει μαζί? Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, θα το έκανα για κανέναν. Και θα σας πω, όταν συμπορεύεσαι τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο, γιατί στη ζωή μας όταν δουλεύουμε όλοι κάνουμε λάθη, σημαίνει ότι στα βασικά και στα σημαντικά, στον αξιακό σου χάρτη, τα βρίσκεις, συμφωνείς και είσαι συνοδοιπόρος. Άρα, ό,τι λάθη και αν έκανε στην πολιτική, το ποτάμι υπηρέτησε μια δύσκολη κοινωνικά στιγμή για τη χώρα, γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, έκανε αγώνα σε μια δύσκολη πάλι στιγμή και δεν υπάρχει πια πολιτικά, για μένα είναι κρίμα.
ότι αγνόησε το πολιτικό κόστος. Αλλά αυτό για μας, για όσους συμπορευτήκαμε και ήμασταν μαζί τους στο ποτάμι, είναι και λόγος περηφάνειας. Δεν είπαμε ψέματα, δεν υπολογίσαμε πολιτικό κόστος. Είμαι περήφανη. Είμαι πολύ περήφανη για ότι τελικά το μεγαλύτερο λάθος του είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Ο Σταύρος δεν υπολόγισε ποτέ το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αυτό που έκανε και αυτό που έλεγε στη Βουλή ήταν αυτό που πραγματικά πίστευε. Όταν λες ό,τι πιστεύεις, το πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί περνάμε για μία ακόμη φορά πολύ δύσκολες στιγμές. Είμαι περήφανη για κάθε μέρα του ποταμιού. Πολλές στιγμές, αρκετοί είναι αυτοί που λένε πού είναι το ποτάμι, καλά που τα έλεγε το ποτάμι. Όχι, όχι, δεν το ξανακάνω. Δεν ξέρω. Ας κάνει ό,τι θέλει. Να ξαναχρειαστεί να το χτυπήσουν ξανά την πόρτα πολύ σύντομα. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντα το δείχνει η πολιτική πραγματικότητα και το σήμερα. Εξάλλου ζούμε σε τόσο ρευστές εποχές, τόσο ρευστές ημέρες μας και το αποδεικνύει η επικαιρότητα και η υγειονομική επικαιρότητα για τη ρευστότητά μας, που μπορεί πολύ σύντομα να χρειαστεί ο Σταύρος να ξανανέβει στα έδρανα της Βουλής. Πρέπει να κάνει αυτό που θέλει, πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει πάντα να κάνει, δηλαδή να βάζει στόχους. Αισθάνομαι κάθε φορά ότι αυτό που βάζει στο κεφάλι του, αυτό που βάζει στο μυαλό του, παρασύρει και μια ομάδα μπροστά. Μας δείχνει κάτι πάντα καινοτόμο. Άρα, αν θέλει να ξαναγυρίσει στην πολιτική, να ξαναγυρίσει στην πολιτική. Αν θέλει να μείνει στη δημοσιογραφία, αν θέλει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει μόνο γιατί το αγαπάει και θα είναι κάτι grande. Αυτούς που σε βρίζουν δεν τους βρήκαμε, πρέπει να σου πω. Βρήκαμε τους φίλους σου που σε αγαπάνε. Θα ξαναγύριζες? Από ό,τι βλέπεις, οι συνεργάτες σου λένε ότι υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει είναι συνεργάτες μου. Όχι, οι συνεργάτες, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι σου. Το λέω και ο Μάινας, είναι φίλος μου. Υπήρξε. Συμπαθών. Σε πολλές συγκεντρώσεις μπροστά μας, έδινε θάρρος. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική. Ζαχαρούλα φτιάχνει κάτι υπέροχα κρασιά, πρέπει να ξέρεις. Δεν ξέρω αν σου στείλανε. Όχι, δεν μου στείλανε, μου τα πήραν οι συνεργάτες μου. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχω κάνει. Κάτι υπέροχα κρασιά φτιάχνει. Τη Λίνα τη ξέρουμε στη δημοσιογραφία πάρα πολλά χρόνια. Γυρνάγες με κάποιο τρόπο στην πολιτική. Μπορεί να ήταν αυτοδιοίκηση, μπορεί να ήταν μια θέση ευθύνης. Κοίτα, δεν μ' αρέσουν τα ποτέ. Σχεδόν για τίποτε. Περνάω πολύ καλά αυτό που κάνω σήμερα. Δεν νιώθω ότι υπάρχει κενό στην πολιτική. Σου είπα και πριν ότι μπαίνεις στην πολιτική όταν νιώθεις ότι θα πεις κάτι φοβερά διαφορετικό. Έχω αντιρρήσεις για αυτά που γίνονται σήμερα. Λέω μερικά πράγματα, μπράβο, λέω μερικά πράγματα γιατί, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα τα ζητήματα ώστε να πω μισό λεπτό ρε παιδιά, ακούστε και εμένα. Άρα δεν έχω να προσθέσω αυτή τη στιγμή κάτι εντελώς διαφορετικό στην πολιτική. Εμένα, αν με επιτρέψεις, όπως σε βλέπω σήμερα, σε βλέπω έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει ξανανιώσει. Και δεν ξέρω αν γι' αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι έχεις εγκαταλείψει όλο αυτό το άγχος ή διαχειρίστηκες την διαδικασία αυτή τη προσωπική ήττας, πες το όπως θέλεις, του τέλους του ποταμιού. Αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που είναι στα πάνω του. Θυμάμαι στα δύσκολα και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ήσουν πολύ πιο πιεσμένος. Πολύ πιο down, για να το πούμε έτσι καλά ελληνικά. Δεν ξέρω αν. Ήταν και το θέμα υγείας που είχε απασχολήσει τότε που και αυτό σε ταλαιπώρησε, αλλά είσαι πολύ καλύτερα τώρα, μακριά από την πολιτική. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ξέρεις. Να ιτάται, αρκεί να ιτάται από μεγάλα πράγματα και να ξαναβρίσκει πάθη. Δεν έπεσε καμιά κατάθλιψη μετά από αυτό? Όχι, δεν έπαθα. Δεν έπαθα κατάθλιψη. Τα έχω καλά. Είχα υπνίες, είχα αρρώστενα στιγμία, υπήρχαν πρωινά που σηκωνόμουν και έλεγα που έχω μπλέξει. Προφανώς υπήρχαν αυτά. Αλλά αυτό που λες. Ψυχιατρικά κατάθλιψη, όχι, ποτέ δεν έπαθα κατάθλιψη. Ο καρκίνος που τον ξεπέρασες, σε άλλαξε σαν άνθρωπο. Ή γίνεσαι ένας εγωιστής που λες, α, τι μου μένει, πόσο μου μένει, θα σας όλους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μετά από μια περιπέτεια υγεία γίνονται πιο δοτικοί. Thank you.
Την περιπέτεια της υγείας σου τη συνδέεις με την πολιτική και όχι από την ίδια την πολιτική, με το άγχος της πολιτικής. Γιατί λέμε ότι τα περισσότερα που αντιμετωπίζουμε στην πορεία έχουν να κάνουν και με το άγχος που ζούμε, με τη στεναχώρια μας, με τα προβλήματά μας και πάει λέγοντας. Οι γιατροί μου το συνδέουν. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, θεωρούν ότι ένα μεγάλο σοκ που μπορεί να πάθει ο οργανισμός από μια φοβερή πίεση μπορεί να γεννήσει αυτούς τους ευκαιριακούς καρκίνους. Λέω ευκαιριακούς με την έννοια ότι δεν υπάρχει στο DNA σου κάτι. Έτσι. Τώρα δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί εντάξει, αυτό συνέβη. Ξέρεις, γενικά δεν μ' αρέσει να κοιτάω πολύ πίσω. Και αυτό είναι ένα πρόβλημά μου και με τους Έλληνες. Αντί να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, μιλάμε πολύ για το παρελθόν. Σε όλα τα επίπεδα. Θυμάμαι και τότε που είχες περάσει αυτή την ιστορία με τον καρκίνο, είχες μια στάση. Απ' τη μία ήσουν ο πρώτος που βγήκες και είπες ανοιχτά ως πολιτικός ότι παιδιά, εγώ περνάω αυτό. Απ' την άλλη όμως βγήκες και είπες ότι περνάω αυτό, σας το λέω, αλλά δεν θέλω να το πολύ συζητάω κιόλας. Μα έτσι πρέπει. Κοίτα, αυτή είναι μια υπόθεση που συζητάς με τους ανθρώπους που αγαπάς σε ένα πολύ κλειστό κύκλο. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις σύριαλ, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις ρομάτζο. Αλλά απ' την άλλη, ο ελληνικός λαός, όταν είσαι πολιτικός αρχηγός, πρέπει να γνωρίζει. Mm-hmm. Πρέπει να γνωρίζει. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι επιβάλλει και το Αμερικάνικο Σύνταγμα είναι το σωστό. Ότι πρέπει να είναι διάφανη η υγεία του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Αυτό έκανα. Αυτή η περιπέτεια της υγείας, για να το κλείσουμε αυτό, ο καρκίνος που τον ξεπέρασες και εύχομαι να μην τον ξανακούσεις και ποτέ στη ζωή σου, σε άλλαξε σαν άνθρωπο. Γιατί η πολιτική μπορεί να σου μάθει κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ δύσκολες ασθένειες λένε ότι αυτό είναι πραγματικά το πράγμα που σε καθορίζει. Όταν περνάς μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, ή γίνεσαι χειρότερος ή γίνεσαι καλύτερος. Εγώ δεν θα σου πω τι έγινα. Αλλά το λένε οι γιατροί. Δηλαδή, ή γίνεσαι ένας εγωιστής που λες, α, τι μου μένει, πόσο μου μένει, θα σας όλους και εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είμαι. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μετά από μια περιπέτεια υγείας γίνονται πιο δοτικοί. Αντιλαμβάνονται ότι δεν θα αγγίξουν ποτέ την αθανασία, οπότε προσγειώνονται στα μεγέθη τους και γίνονται πιο ανθρώπινοι. Τώρα, αυτούς τους δρόμους έχεις να διαλέξεις, διαλέγεις και παίρνεις. Αυτό το πόσο μου μένει το σκέφτηκες. Είναι συγκλονιστική σκέψη αυτή. Πόσο χρόνο έχω. Ναι, γιατί και άμα πας σε γιατρούς σύγχρονους, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι το ξεπερνάς, τώρα θα ξανάρθεις σε 3 χρόνια, θα ξανάρθεις σε 5 χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, πια η ιατρική δεν είναι κάτι αδιάβαστο. Υπάρχει, σου εξηγούν και αυτό σε κάνει να νιώθεις, σου είπα, πιο άνθρωπος. Όλη αυτή την ιστορία με τους συνωμοσιολόγους, τους αρνητές της μάσκας, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι δεν υπάρχει αυτό, ότι έχουν το φάρμακο και μας το κρύβουν, ότι μη φοράτε μάσκα γιατί αυτό κτλ. Πώς το ζεις, τι είναι αυτό που αλλάζει το κεφάλι κάποιων ανθρώπων, ρε παιδί μου? Κοίτα, πάντα υπήρχαν αυτοί. Πιστεύω ότι πάντα υπήρχαν. Η καινούργια μας εποχή, που είναι η εποχή των social media, να το πω έτσι απλουστευτικά, πολλαπλασιάζει αυτές τις κακές συμπεριφορές. Ομαδοποιεί τους ανθρώπους, τους κλείνει στον εαυτό τους. Όταν λέω εαυτό τους, δεν είναι το δικό τους εαυτό. Σε ομοειδείς καταστάσεις και νιώθουν μια σιγουριά γι' αυτό. Και πηγαίνουν κάποιοι στον όλεθρο. Δηλαδή, έχουν συνασπιστεί κάποιοι σε μερικά blog τώρα, ας πούμε, και λένε δεν υπάρχει κορονοϊός κτλ. Και νιώθουν ότι αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Έχουν κλείσει τα αυτιά τους, δεν ακούν τίποτα. Ξέρεις, το λέγαμε παλιά. Η υπερπληροφόρηση που συμβαίνει σήμερα, πολλές φορές καταλήγει απουσία πληροφόρησης. Γιατί αν έχεις ένα στοιχειώδες σκηνικό, το μελετάς. Αν έχεις ένα άπειρο σκηνικό, μπορεί να πεις δεν μελετάω τίποτα, κλείνομαι στις απόψεις μου. Έχουν κλειστεί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στις απόψεις τους. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο για τη νέα γενιά. Ξέρεις γιατί λέμε, τι πληρώνουν οι γέροι. Κατά κανόνα. Με την έννοια ότι φεύγουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και τα λοιπά. Πάει σοβαρά, ναι. Λάθος. Αυτή την κρίση την πληρώνουν οι νέοι. Γιατί η οικονομία γκρεμίζεται. Είμαστε μπροστά σε ένα νέο διχασμό. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλά όνειρα. Το ξέρεις. Προφανώς. Το ζούμε γύρω μας, δεν το συζητάμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία. Υπάρχει αδυναμία επενδυτικών σχεδίων. Λέει κάποιος, τι να επενδύσω τώρα. Θα ξανάρθει αρρώστια, θα έρθει σε λίγο καιρό. Σε κάποιους τομείς μπορεί να υπάρχουν κάποιες κινήσεις, αλλά γενικά υπάρχει μια στασιμότητα. Δεν είναι που το λέω εγώ. Τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας είναι τα παιδιά που πολλά εκ των οποίων σήμερα είναι λίγο απερίσκεπτα. Μας προσγείωσε κάπου
ξέρεις, ο ιός. Δεν το λέω εγώ, το έχω κλέψει από διάφορους μεγάλους. Για πες. Ότι εκεί που ετοιμαζόμασταν να βάλουμε και τα ρομπότ να δουλεύουν για μας και εμείς θα ζούσαμε 150 χρόνια και ίσως μετά 200 χρόνια, ήρθε κάτι πολύ ταπεινό, ένας ιός δηλαδή, πόσο θνητοί είμαστε. Να μας δείξει πόσο θνητοί είμαστε. Mm-hmm. Ας το αξιοποιήσουμε αυτό, ας κόψει κάποιος, όλοι μας δηλαδή, ας προσγειωθούμε λίγο, η σκιά μας δεν είναι τόσο μεγάλη, και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για το σήμερα, λύσεις που κυρίως θα εξυπηρετούν όμως, όπως είπα, και τις επόμενες γενιές, γιατί αυτές θα πληρώσουν το τίμημα της πανδημίας. Την καραντίνα πώς την πέρασες, τι έκανες σπίτι? Διάβαζα, έκανα πολλούς περιπάτους με τον Σύφη. Έστελνες μηνυματάκι. Ο Σύφης, ναι, ναι. Ο Σύφης παρακαλούσε. Ο Σύφης είναι ο σκύλος. Mm-hmm. Δεν νοίκιασε σκύλο όπως κάνανε οι περισσότεροι για να μπορούσε να τον είχα πάντα. Τον είχε από πριν, έτσι. Έχω φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή μου είπε να τελειώνει αυτή η καραντίνα. Δεν μπορώ κάθε μέρα. Χιλιόμετρα δεν γίνεται. Ναι, όπως όλοι. Με πολύ λίγες συναντήσεις, μόνο τις αναγκαίες συναντήσεις. Με τους ανθρώπους που. Σήκωσε και ένα ωραίο βίντεο με την κόρη σου να σε κουρεύει. Όχι να σε κουρεύει για την ακριβία. Στο Γλόμπος, ίστα. Να σε ξυρίζει τελείως, έτσι. Αυτό τώρα τι. Και αυτό θα δείξεις. Να το βλέπουμε ήδη πίσω. Πράγματα κάθε μέρα. Εντάξει, δεν σου πάει να σου πω την αλήθεια. Δεν μου πάει, ναι. Σε προτιμάω έτσι όπως είσαι τώρα. Δεν είσαι Bruce Willis, δηλαδή. Δεν είμαι. Πώς προέκυψε αυτό. Τι πώς προέκυψε. Δεν υπήρχαν τότε κομμωτήρια και. Καλά, εντάξει, με την ψηλή όμως. Δηλαδή μπορούσα να το βάλει τη μηχανή. Όχι, όχι. Μερικά πράγματα να τα κάνεις ριζικά. Είχε μακρύνει το μαλλί, δεν μ' άρεσε και λέω θα κάνω μια επανάσταση. Τι σχόλια πήρες? Να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι λένε αυτό που λες και εσύ, ότι δεν μου πήγαινε. Υπάρχουν στιγμές σε όλα αυτά τα χρόνια που δεν θες να σε απασχολεί η εμφάνισή σου. Εγώ το κάνω δηλαδή κάθε εποχές. Ας πούμε τον Αύγουστο πάντα, πριν πάω στο χωριό μου κτλ., κουρευόμουν πολύ κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλεις πάντα να έχεις μια εικόνα στην οποία. Ο άλλος να περιμένει να συγκρίνει με την εικόνα που έχει στο μυαλό του. Δημιουργικά διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα. Αχ, ρε Τσιόδρα, αχ! Τώρα ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι. Να πω καινοφανές στην Ελλάδα, να πω ψιλοάγνωστο. Είναι ψιλοάγνωστο. Στην Ελλάδα είναι ψιλοάγνωστο. Ναι. Στην Αμερική κυρίως, αλλά και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ισπανία και στην Ιταλία, δεν είναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν που είναι ψιλοάγνωστο, να μας το εξηγήσεις και να το καταλάβουμε, ποντάρεις και επενδύεις και ασχολείσαι με κάτι το οποίο κάνει τα πρώτα του βήματα. Ναι. Τι είναι το podcast? Το podcast είναι αυτό που λέμε ηχητικό ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Είναι, κάποιοι στο εξωτερικό το λένε ως το Netflix του ραδιοφώνου. Δηλαδή τι θέλεις, ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αποφασίζει τι θα ακούσεις. Μπαίνεις στα μάξι και λες τι έχει, τώρα θα τα ακούσω. Το podcast τι είναι? Είναι μια ηχητική εκπομπή η οποία ανεβαίνει σε κάποιες παγκόσμιες πλατφόρμες, mm-hmm. στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast, και το αναζητάς εσύ όποτε γουστάρεις. Είσαι στο αμάξι και λες να ακούσω ένα πολιτικό σχόλιο από το Θεοδωράκη. Pod.gr. Και γιατί να μην τα ακούσεις στο ραδιόφωνο? Γιατί δεν ξέρεις πότε θα βγει ο Θεοδωράκης. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να μπει στο αμάξι 10 λεπτά αφού έχει τελειώσει ο Θεοδωράκης. Εκεί βρίσκεις τα podcast με βάση τη θεματολογία τους. Θέλω να ακούσω ένα sex podcast, θέλω να ακούσω ένα νεανικό podcast, θέλω να ακούσω τον Χωμενίδη να διαβάζει ιστορίες της ζωής του. Ακούω λοιπόν τη στιγμή που θέλω αυτό που θέλω. Ναι. Και όχι απλά βάζω ένα σταθμό και ό,τι παίξει. Και ένα άλλο προσόν. Mm-hmm. Ότι επειδή αυτά είναι πολύ μικρά αρχεία, ενώ σε βάρος, mm-hmm. μπορώ να τα κατεβάζω στο κινητό μου, να έχω μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και αν έχω αεροπορικό ταξίδι, λέμε τώρα, όταν ξαναρχίσουμε τα ταξίδια, αν έχω αεροπορικό ταξίδι που δεν έχω σύνδεση, ή αν δεν θέλω να φάω τα δεδομένα μου στον δρόμο, ακούω αυτά τα πράγματα και δεν καίω τα δεδομένα μου. Και κοίτα, στην Αμερική που έχει. Πού το βρίσκω εγώ? Μπαίνω σε ένα site και εκεί κατεβάζει. Σε εμάς είναι εύκολο να μπεις στο pod.gr. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, τι ξέρεις, έτσι. Ναι. Η Κατερίνα Μπακογιάννη, ο Παύλος Τζίμας, η Νίκη Λιμπεράκη, ο Χωμενίδης. Εγώ σας πολύ... άκουσα για να μάθω και να μπορώ να έρθω να συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι στα πολύ πρώτα του βήματα στην Ελλάδα. Πριν πεις περισσότερα, να δούμε τι κάνεις εκεί. Να δούμε. Πάμε να το δούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Επιμέλεια Ανδρέας Παπαδόπουλος. Για τα σημαντικά που περνάνε και χάνονται, αλλά και για τα σήμαντα που καθορίζουν τη ζωή μας. Μας ακούτε στα κινητά σας και όπου αλλού ακούτε podcast. Είμαι η Ερατός Ρουφίδου με τα fake news και τα μεγάλα ψέματα του διαδικτύου.
Μας ακούτε? Έλα, ξεκινάμε. Ηχογραφήσαμε σήμερα το 4ο επεισόδιο για τον έρωτα με τον Γιώργο και την Ελεάνα. Ήμασταν απέναντι στο στούντιο, κάναμε 2 ηχογραφήσεις για τον έρωτα, πολύ καλές. Μπράβο. Και τα podcast του Βουλαρίνου και Τσουλουμού πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το pod.gr. Είναι στην ουσία, έτσι όπως το βλέπω εγώ και το λέω, προσπαθώ να το πω απλά έτσι, να το καταλάβει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία επαφή. Ραδιόφωνο κατά παραγγελία. Μπράβο. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω αν είναι λάθος, άκυρο αυτό που λέω. Κάπως έτσι. Δηλαδή, παλιότερα, όταν ήμουν τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφίας, λέγαμε ακούω ραδιόφωνο, δεν λερώνω τα χέρια, επειδή οι εφημερίδες τότε μαυρίζανε και δεν κουράζω τα μάτια. Τώρα λέμε το καλό να ακούγεται. Δηλαδή, πρακτικά είναι αυτό που λες. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, αναζητάς μέσα στο κινητό σου τους ανθρώπους που θέλεις να ακούσεις. Σε καλή. Στην Αμερική γίνεται χαμός. Στην Αμερική ισχύει αυτό. Για ένα ακόμα λόγο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει τις βλακίες του. Mm-hmm. Έτσι. Άντε να ετοιμάσεις τηλεοπτική εκπομπή. Θα σου πάρει κάποιο χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Θα πάρει ένα χρόνο. Μακιγιάρ, παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Πάει ο ρεπόρτερ των New York Times, βλέπει τη βλακεία του Τραμπ και βγαίνει αμέσως. Και κάνει ένα podcast. Έτσι έχουν γίνει ενάρπαστα και στην εποχή του κορονοϊού τα podcast στην Αμερική. Σε ανησυχεί αυτή η δύναμη που έχουν αποκτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το γεγονός, ας πούμε, ότι έχουν ξεπεράσει τα παραδοσιακά μέσα για πάρα πολύ κόσμο και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Πρέπει να γίνουν 2 πράγματα. Πρώτον, να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά τι σημαίνει social media. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου τον Ρόιτερ, μπορεί να τον κρίνεις, να πεις κακό σήμερα, καλό σήμερα. Είναι αυτός. Όταν έχεις έναν τύπο που έχει ένα ψευδώνυμο ή ένα ψεύτικο όνομα, ποιος τον έχει βάλει, ποιον το πληρώνει, τι γίνεται, γιατί σήμερα λέει αυτό και σήμερα λέει το άλλο. Πρέπει λοιπόν πρώτον να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά, δηλαδή θεωρώ αδιανόητο ότι δεν εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή προτροπή να βάλουμε το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών μας, δηλαδή τόσο άχρηστη γνώση στα σχολεία, τόσο άχρηστη γνώση, να βάλουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας στα social media. Τι βλέπουν, τι δεν βλέπουν, τι ακούν. Πέρα από τις συντηρητικές βλακίες, μην βλέπεις τσόντα ή μην βλέπεις πολέμους. Ναι. Είναι πιο βαθύ το ζήτημα. Και πιο έτσι. Επικίνδυνα πράγματα δεν ξέρω, υπάρχουν ποιος εμπιστεύεσαι. Ναι. Ποιος εμπιστεύεσαι. Πρόσεξε κάτι. Η Ευρώπη ξέρει ότι αποτελέσματα εκλογών και δημοψηφισμάτων επηρεάζονται από τρίτες χώρες. Έχει βγει αυτή η γνωμάτευση. Mm-hmm. Από ένα στρατό τρολ που βάζει κάποιος πολύ μακριά, στην Ασία, κάπου αλλού, που λέει θα επηρεάσω το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα βρίζοντας τον Θεοδωράκη ή τον Μητσοτάκη. Άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά και δεύτερον πρέπει να μπει και ένας φραγμός στους ευρωπαϊκούς κολοσσούς. Το είπα πριν μερικά χρόνια στους Δελφούς, στο μεγάλο συνέδριο, άρχισαν να λένε κάποιοι τι εννοείς λογοκρισία, και δεν είπα λογοκρισία. Αλλά και τώρα ευτυχώς η Ευρώπη το κάνει περίπου. Να αναπτύσσουμε τα κοινωνικά δίκτυα. Τα θέλουμε, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Δεν μπορεί, ας πούμε, το fake news να είναι ανεμπόδιστο. Και τώρα και το Facebook και η Google όλοι πρημοδοτούν την έρευνα για να ανακαλύπτουν τα fake news και να υποχωρούν. Χάσαμε χρόνια όμως. Δεν μπορεί το fake news, λοιπόν, να καταστρέφει τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Δεν μπορεί να έχουν πεθάνει άνθρωποι επειδή δεν πιστέψανε στο κορονοϊό, που προφανώς ήταν μια εγκληματική συμπεριφορά κάποιον στα social media. Έκλεισε η πορεία της πολιτικής. Έχασες πράγματα, έχασες χρήματα, έχασες κάποιους φίλους, έχασες κάποιους συνεργάτες. Κέρδισες ανθρώπους μέσα από αυτό. Στους οποίους πραγματικά αισθάνεσαι ότι όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η περιπέτεια σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις κοντά τους, να τους γνωρίσεις. Στα μεγάλα ταξίδια πάντα κάποιους χάνεις. Έτσι, πάντα είναι έτσι. Mm-hmm. Αν λείψεις πάρα πολύ καιρό, κάποιους θα χάσεις. Εσύ έχεις πάει κάπου και δεν το έχουν καταλάβει. Ο πυρήνας των φίλων μου δεν χάθηκε ποτέ. Και υπάρχουν άνθρωποι στο ποτάμι που έδωσαν πάρα πολλά και τους το οφείλω αυτό. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ παρά να θυμηθώ το Σπύρο το Λυκούδη. Έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσε άνετα να έχει εξαγοράσει το όνομά του, την ιστορία του και να είναι σήμερα βουλευτής. Και το πρότειναν, φαντάζομαι. Προφανώς το πρότειναν και από εδώ και από εκεί. Οι άλλοι από εδώ για να πούνε ότι κάνουμε άνοιγμα, οι άλλοι επιστρέφει στις ρίζες σου. Ο Σπύρος είπε όχι. Έμεινε εκεί. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που τίμησαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Οι πιο πολλοί είναι ανώνυμοι, δεν τους ξέρεις και δεν είναι τώρα ανάγκη να λέω κάποια ονόματα. Αλλά
κλείνοντας αυτή την πορεία του ποταμιού, αν πέρασα κάποια βράδια κλαίγοντας, είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος που πήγε να κινηθεί κόντρα στο παλιό, στο κατεστημένο, τα έδωσε όλα και νομίζω ότι δεν κατάφερα να του δώσω όσα θα έπρεπε να του δώσω. Ποια καρέκλα είναι πιο ωραία, ή από εδώ κάποιου που ρωτάει, γιατί εσύ έχεις κάτσει και στις δύο. Ή από εκεί κάποιου που απαντάει, ποια είναι πιο εύκολη, ποια είναι πιο γοητευτική. Η καρέκλα να είσαι πολιτικός αρχηγός και να πηγαίνεις στη τηλεόραση είναι πολύ άσχημη. Mm-hmm. Γιατί σε ρωτούν κυρίως για την κραυγή, για το θυμό και δεν σε ρωτούν για τα ουσιαστικά της πολιτικής. Ναι. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Σου λέω και δεν θέλω να βγάλω ότι υπάρχει ένας διάβολος που τα ορίζει και είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά έχει προστεθεί, ρε παιδί μου, πολύ θυμός και πολύ κραυγή. Και η ενημέρωση επικεντρώνεται όταν έχει απέναντί σου ένα πολιτικό μόνο σε αυτά. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που δεν έχω εμφανιστεί από τότε που σταμάτησα την πολιτική σταδιοδρομία, που δεν έχω εμφανιστεί σε μικρές συνεντεύξεις. Έχουμε ανάγκη να συζητάμε, όχι να συμφωνούμε, να συζητάμε, να κάνουμε διάλογο. Παιδί μου, ποια καρέκλα σ' αρέσει, εκείνου που ρωτάει ή εκείνου που απαντάει, ποια θα διάλεγες? Επειδή έχω απαντήσει για πολλά πράγματα. Επειδή έχω απαντήσει για πολλά πράγματα, όταν το θέμα είναι ενδιαφέρον, μου αρέσει και να κάθομαι και στην καρέκλα αυτού που απαντάει. Mm-hmm. Θα ήθελα να κάνω μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, ας πούμε, για τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας, για το μακεδονικό, mm-hmm. για τα ελληνοτουρκικά, για τις σχέσεις μας με τους γειτονές μας. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια, ο ερευνητής δημοσιογράφος είναι αυτό που με παθιάζει, είναι αυτό που με καλεί, είναι αυτό που κάνω και σήμερα με τα podcast και είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω και αύριο. Ωραία. Για να κλείσουμε, αν καθώς είναι εδώ τώρα, ήσουν εσύ ο δημοσιογράφος παρέας, ποιο θα ήθελες απέναντί σου, έτσι, τον ιδανικό καλεσμένο, έναν άνθρωπο πραγματικά θα ήθελες να ακούσεις αυτή την ώρα? Εμπνευστικός, και θυμάμαι την πρώτη μας κουβέντα μαζί, ήταν ο Μακρόν. Mm-hmm. Που όταν είδε το πείραμα ποτάμι, με φώναξε εκεί για να πει, μου λέει, πώς το έκανες στο ποτάμι, πώς από το μηδέν έγινες αυτό που έγινες. Τούτησα τις συμβουλές και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν κατάφερα να τις εφαρμόσω εγώ όμως. Ωραία, για την Ελλάδα. Ναι, εγώ έφτιαξα τον Μακρόν. Ναι, ναι. Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έλα μαζί μας.